Γιατί δεν μπορούμε να μεταρρυθμίζουμε, παραδείγματος χάρη, όπως έκανε η κυβέρνηση στην αγορά εργασίας, να διαμορφώνουμε τεράστιες ανισότητες και μετά να περιμένουμε ένας μισθωτός των 600 ευρώ να τροφοδοτεί τη σύνταξη των 1.300 ευρώ που βγαίνει από κάποιον που δεν έχει κλείσει καν τα 50 του χρόνια. Αυτά τα πράγματα είναι τρελά να συμβαίνουν και έχουν συμβεί. Μισό λεπτό να πω, επειδή είναι τη μόδα. Η απελευθέρωση των απολύσεων θα βοηθήσει σε κάτι την εθνική μας οικονομία. Η απελευθέρωση των απολύσεων και το lockout χρειάζεται να μπει σε ένα πλαίσιο. Πρέπει να έχουμε δυνατότητα να αντιδράγει η άλλη πλευρά, όπως πολύ εύκολα το καταλαβαίνετε, αλλά όχι και να είναι πλήρη απελευθέρωση, να υπάρχει μια ρύθμιση. Πρέπει να πάμε σε μια συνενετική κατεύθυνση, αλλά ξέροντας και έχοντας τα γνωρίσει ότι το προηγούμενο συνενετικό μοντέλο δεν πέτυχε. Δεν λέω να πάμε στην ακρότητα, αλλά πρέπει να φτιάξουμε, να επαναορίσουμε το πώς θα λειτουργεί αυτή η χώρα. Γιατί επιμένω. Έχει αποτύχει το μεταπολιτευτικό μοντέλο. Αυτό θέλω να πω. Επειδή είναι της μόδας να αποδομούμε τη μεταπολίτευση, πρέπει να πούμε ότι ήταν η ομαλότερη και η πιο δημοκρατική περίοδος της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Χρεοκοπήσαμε. Ήταν η ομαλότερη. Δεν υπάρχει περίοδος 40 ετών που να μην έχει γίνει πραξικόπημα στην Ελλάδα πριν από τη μεταπολίτευση. Μην το μεταφέρουμε όλο στο πολιτικό κλίμα. Και στο πολιτικό, υπάρχει δεν κοινωνία και κοινωνία. Ναι, έτσι, αλλά επειδή είναι της μόδας, αποδομούμε. Αποδομούμε συγκεκριμένα πράγματα. Εγώ δεν μπορώ να αποδομήσω. Πλευρές του μοντέλου, βέβαια. Όχι όμως συνολικά τη μεταπολίτευση. Οι περιφερειακές πολιτικές σχέσεις, η θεσμοθέτησή τους, η αλλίωση της έννοιας της δημοκρατίας, γιατί δεν είναι δημοκρατία όταν έρχεται ο άλλος και σου λέει ποιος έχει προτεραιότητα, έχει προτεραιότητα αυτός που ξέρει τον πολιτικό, αλλά όχι αυτός που αξίζει. Ναι. Η αναξιοκρατία, όλα αυτά δεν είναι επιτυχία. Αυτό τώρα πάντως τα ρουσφέτια δεν ήταν της μεταπολίτευσης ίδιων. Έτσι, το 65 αυγατήσανε και γίνανε. Η κομματικοποίηση του ρουσφέτια. Κύριε Βαγγέλη, το 65 ήταν που άνοιξαν οι πόρτες των υπουργικών γραφείων τότε που το πολιτικό σύστημα είχε βυθιστεί στην αναξιοπιστία λόγω των κατεψυγμένων πρωθυπουργών και των αποστασιών. Τότε ήταν που άνοιξαν οι εξέλιξεις. Γιατί θα σας πει κάποιος. Το παρελθόν είναι παρόν, Δημήτρη. Ναι, παρόν είναι. Για αυτό θα σας πει κάποιος. Μισό λεπτό, ρε παιδιά. Ότι επαναφέρεται αυτό το παρελθόν με όλη τη συζήτηση που άνοιξε για την ιστορία των αποστασιών, της αποστασίας κτλ. Επανέρχεται ένα παρελθόν το οποίο κανείς δεν θέλει. Δηλαδή, ενώ είναι πολύ φυσιολογικό να γίνεται μια συζήτηση με τις πολιτικές θέσεις, τις πολιτικές αντιπαραθέσεις, τις μετακινήσεις βουλευτών, πολιτικών απόψεων κτλ. Αυτό υπάρχει και δημόσιος διάλογος στο κάτω-κάτω της γραφής. Γιατί ο ένας προσπαθεί να πει στον άλλο γιατί έχει δίκιο. Γιατί είναι σωστό. Και να μετακινηθεί από τις θέσεις. Καλείτε βουλευτές να καταψηφίσουν τον προϋπολογισμό και να ρίξουν την κυβέρνηση. Πολύ ειδηλιακά περιγράφει την πραγματικότητα. Για μένα έτσι είναι η πολιτική αντιπαράθεση. Δεν γίνεται έτσι. Έτσι πρέπει να είναι. Σας κατηγορούν λοιπόν τώρα ότι εσείς αντί να πάτε στην ουσία της πολιτικής αντιπαράθεσης, θολώνετε το τοπίο ενοχοποιώντας όποιον αλλάζει άποψη. Μάλιστα. Αλλά έτσι είναι ενοχοποιημένοι και οι άλλοι που αλλάζουν άποψη. Νομίζω ότι η χθεσινή αντιπαράθεση στη Βουλή ήταν πάρα πολύ διαφωτιστική. Ήταν πάρα πολύ διαφωτιστική. Με την έννοια ότι και στην τοποθέτηση του Αλέξου του Τσίπρα έγινε σαφές ότι, και ήταν και θα έλεγα έτσι ένα από τα κορυφαία επιχειρήματα, ότι όποιος ζητήσει να μην εφαρμοστεί αυτός ο προϋπολογισμός καταψηφίζοντάς τον, διερωτώμεθα πώς και γιατί θα έρθει σε ένα μήνα και θα δώσει την διευκόλυνση, την άδεια και το πράσινο φως στην κυβέρνηση να τον εφαρμόσει. Κύριε Γλυρετζίκη, θα είναι μεθόδευση αν γίνει το αντίθετο. Θα βεβαίως, γιατί βεβαίως θα υπάρχει. Να αποσύρετε τον όρο αποστασία, να τον μαζεύετε και να βάζετε μεθόδευση που είναι πιο ανοιχτό, ας πούμε. Ακούστε με λίγο. Είναι μεθόδευση ή είναι αποστασία. Καταρχήν να δούμε πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Έχουμε τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης, παρόλο που ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει τα πυρά της κυβέρνησης και της κυρίας Βούλτεψη, τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης κάποια και με συνέδριο έχουν αποφασίσει ότι δεν θα ψηφίσουν πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έτσι. Και τα άλλα δύο. Η πολιτική αριθμητική λοιπόν λέει ότι ακόμα και αν με κάποιον μαγικό τρόπο όλοι οι ανεξάρτητοι βουλευτές πείθονταν να συνενέσουν στη συνέχιση του βίου αυτής της κυβέρνησης, δεν αρκεί αυτό, θα έπρεπε και κάποιοι βουλευτές να ψηφίσουν ανάποδα από τα κόμματά τους. Αυτό είναι μια, θα έλεγα, πραγματολογική διαπίστωση, η οποία έρχεται και κουμπώνει με μια ατμόσφαιρα δυσάρεστη, θα σας έλεγα, για έναν πρωθυπουργό που διατείνεται ότι έχει μαξιλαράκια και μια έρευνα η οποία συνεχίζεται σε επίπεδο δικαιοσύνης. Έτσι. Μην πάμε σε αυτά τώρα. Όχι, θα πάμε. Όχι, θα πάμε. Εδώ με συγχωρείτε. Εσείς βάζετε τον πρόεδρο. Αυτά μπορεί να είναι παραπολιτικά. Εγώ ξέρω ότι... Να σας ρωτήσω, κύριε Παπα, να το πω, να ρωτάμε, να απαντάτε. Παρακαλώ. Γι' αυτό είστε. Βάζετε την προεδρική εκλογή μέσα στις μιλόπετρες τις κομματικές.
Ενώ η προεδρική εκλογή πρέπει να είναι πέρα και έξω από αυτά. Αυτό λέει το Σύνταγμα. Λέει, παιδιά, εκλέξτε το σύμβολο του πολιτεύματος. 180. Να γιατί λέει 180. Να δούμε τι λέει το Σύνταγμα. Αυτό δεν λέει. Να δούμε τι λέει. Επομένως, εσείς λέτε τώρα, τον βάζετε στην επιχειρηματολογία την κομματική και επιχειρηματολογείτε από αυτή τη σκοπιά για τον πρόεδρο. Αυτό ισχύει και για τα υπόλοιπα κόμματα τη Δημοκρατία. Για όλου του το Σύνταγμα τι λέει. Το Σύνταγμα λέει ότι ο άνθρωπο που θα εκλεγεί και θα του αποδοθεί ο ρόλο τη ρύθμιση του δημοκρατικού πολιτεύματο πρέπει να είναι ένα άνθρωπο ο οποίο συγκεντρώνει πολύ μεγάλες συνενέσεις. Και αυτή η διαδικασία πρέπει να είναι προϊόν μεγάλων συνενέσεων. Εάν οι συνενέσεις αυτές δεν δίνονται να επιτευχθούν, πρέπει να πάμε πριν σε καινούργια Βουλή. Σωστό. Και σας λέω πριν και το εξής. Όχι, όχι. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει στο μυαλό του κανένα πρόσωπο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγάλες συνενέσεις. Πολλά πρόσωπα θα μπορούσαν να. Όχι, πριν τις εκλογές. Να προτείνει και να πει ότι εγώ έχω πρόταση. Και έχω πρόταση που θα δείτε ότι αυτή η πρόταση οδηγεί σε πολύ μεγάλη συνένεση κτλ. Και θα ψηφίσει και η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ και το Αριστερό. Αλλά επειδή γίνεται μια κουβέντα εκτός προσώπων, το λέω. Και επειδή και η μία πλευρά που λέει έχω τους 180, δεν μας λέει που τους έχει τους 180. Άρα το πολιτικοποιεί και αυτή. Και λέει έχω τους 180 στο πολιτικό μου σχέδιο. Όχι στο πολιτικό πρόσωπο που θα είναι υποψήφιο. Έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν και πρόσωπα. Το ξέρω. Αλλά δεν μας λέει όμως πρόσωπο. Και εσείς που λέτε έχω τους 122, ξέρω εγώ τους 121. Αλλά τους βάζετε κι εσείς ένα πολιτικό σχέδιο. Δεν μας λέτε λοιπόν και τα πρόσωπα και οι δύο πλευρές που θα εκφράσουν με βάση το πολιτικό σας σχέδιο τη συνένεση μετά τις εκλογές εσείς, πριν τις εκλογές οι άλλοι. Νομίζω ότι η ερώτησή σας είναι πολύ έτσι διευκολυντική, ας πούμε, του δημόσιου διαλόγου. Διότι έχει συμπυκνωθεί η πολιτική αντιπαράθεση και είναι σαφές και το καταλαβαίνει και ο κόσμος. Και οι βουλευτές. Δεν έχει άλλο. Και οι βουλευτές ότι αν ο κύριος Σαμαράς πάρει τους 180, θα πει: με συγχωρείτε, έχετε εγκρίνει την πολιτική μου. Είναι μια διευρυμένη, ενισχυμένη ψήφος εμπιστοσύνης. Προχωρώ τροϊκανότατα και συνεχίζω. Ο κύριος Σαμαράς μπορεί να σα το πει και με 155. Ναι, εσύ θέλετε να πει. Το 155 δεν φτάνει. Θέλετε να επιβλακεί η προεδρική εκλογή από τις εκλογές στην αναθεώρηση συντάγματος. Γιατί τότε θα πάμε σε μια αντίφαση και θα. Στην γιατί πραγματικότητα θα επιβεβαιώσετε αυτό που σας λέω. Ότι το βάζετε στα κομματικά σας. Και υπάρχει η άποψη για άμεση εκλογή. Την αναθεώρηση του Σταύρου. Η Νέα Δημοκρατία το καταθέτει στην πρότασή της. Για άμεση εκλογή με διευρυμένες αρμοδιότητες. Χωρίς τη δυνατότητα να διαλύει τη Βουλή. Ναι, προφανώς. Η υπόθεση αναθεώρησης είναι πιο σημαντική πάντως από όλα αυτά που συζητάμε. Εντάξει, και δεν μπορεί να βγαίνει ο Σάσος από το μανίκι του στο παραπέντε. Δηλαδή, αλλά είναι τόσο σημαντικό πράγμα που θα πρέπει να το συζητήσετε. Και το Σύνταγμα. Κύριε, να κάνω μια μικρή διακοπή, κύριε Παπά, να μας επιτρέψετε. Κουβέντα, πάμε. Από μόνος του, μαγευτικός. Αν προσθέσεις και ρυθμό, σε ταξιδεύει. Καθημερινός προορισμός. Χαβάη 5-0. Απόψε, στις 10:15. Μένω στο 5ο. Έχω και home cinema. Μένω στο 2ο.